Και γεια σας παιδιά, στα σημερινά βίντεο ξεκλειδώσαμε άλλον έναν νέο μπρόλερ παιδιά, την Τζανέτ. Πήγαμε 30 tier παιδιά, γι' αυτό θα πάμε να την ξεκλειδώσουμε. Αλλά για να μην γίνει χαζομάρα παιδιά, γιατί έχω δει, έχει τύχει σε πολλούς αυτό. Πρώτα την ξεκλειδώνουμε. Oh my god. Και πάμε να ανοίξουμε και το Mega Box, παιδιά, που δεν θα δώσει κάτι. Και είναι το gadget της Ρόζα. Τέλεια. Αρχίζουμε να βάζουμε κάρτες. Όντως μεθαύριο, πάμε πάλι. Το ίδιο κάνουμε σε κάθε σεζόν. Παιδιά, αν θέλετε κάντε το. Βασικά, θα το κάνω skip λίγο. Μόλις βάλω όλες τις κάρτες, ξανανοίγω το βίντεο. Ωραία παιδιά, τις έβαλα όλες τις κάρτες, γι' αυτό πάμε να την κάνουμε update. Την πήγαμε power level 7, τέλεια. Θα πάμε να παίξουμε λίγο με τσακέ εδώ πέρα με έναν φίλο μου. Ωραία, πάμε να δούμε πώς παίζεται. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε πάρει και αυτό σπερέι. Κάπως είναι λίγο δύσκολη στο χειρισμό, αλλά okay. Ναι, είναι δεν είναι και από τις καλύτερες χρωμάτικα, αλλά ούτε και από τις χειρότερες. Αλλά παιδιά, πάμε για πρώτη φορά στο Brawl Stars. Στο Brawl Stars να πετάξουμε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πω πω παιδιά, σπασμένη. Σας έρχομαι, που είσαστε πουλάκια μου. Πάνε εύκολα. Πάμε να δούμε παιδιά και το top στην Ελλάδα. Να δούμε πόσο top είναι. Γιατί δεν την έχουμε πάρει όλοι και είμαι κάπου εκεί 170 κάτι. 193 παιδιά. Τέλεια. Σήμερα παιδιά το βράδυ μπορεί να κάνω λίγο live εκεί. Και εκεί κατά τις 8. Δεν είναι σίγουρο. Σήμερα είναι Κυριακή 8 Μαΐου, οπότε μπείτε. Και θα παίζουμε με Τζανέτ. Γενικά στο live. Μπρομ είναι εντάξει, αρκετά καλή. Αλλά παιδιά, σας παρακαλώ, μη με σχολιάσετε πως παίζω. Δεν έχω ξαναπαίξει με Τζανέτ, έτσι. Μη με σχολιάσετε, please. Λυπηθείτε με, παιδιά. Α, πρέπει να φύγω. Σταμάτα ρε λίγο. Όι. Θα αναγεννηθεί ο δικός μου. Να το. Ναι, έφυγε τώρα, καλή νύχτα και αν. Βάρα, μπράβο. Έλα. Yes. Του έχει κάνει αρκετό damage, αλλά χίλαρο σπράουτ. Δεν πειράζει, γιατί θα έρθω εγώ τώρα για να του πω μια καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Έχω ξεχάσει ότι είναι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει στα AutoM. Εδώ πέρα μέσα σε σούπερ. Έχω να πω. Όχι εμένα, please. Αχ, Τούρκι. Αφήστε με ρε. Μη. Πεθάνε αυτή η Τζανέτ, μπράβο. Μη.
τον φάω, θα τον φάω με αυτά που κάνει. Ωχ, την έβαψα. Την έβαψα. Τι κύλι έκανα. Ωμα. Αμάν. Αμάν. Help. Δεν πειράζει. Τα σπα. Συνεχίζουμε. Πάω λίγο σόλο, πάω λίγο σόλο. Πάω λίγο σόλο. Ωραία παιδιά, πάμε να τη δούμε λίγο και σε σόλο. Να είμαστε πιο μόνοι μας για να μπορέσουμε, για να μην το παίζουμε τόσο πολύ try hard. Τόσο πολύ περισσότερο από τα πρώτα ranks. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορείς να την κάνεις και κοντινή αλλά και μακρινή. Δηλαδή εδώ ο Μπουλ ήρθε. Μπορώ και τώρα είναι εκεί. Μπαμ! Έτσι. Και το καλό είναι ότι περνάει μέσα από τους άλλους. Δηλαδή αν είναι 5 στη σειρά θα τους περάσει και τους 5. Αυτό είναι καταπληκτικό παιδιά. Γεια σας εδώ Κάρλ. Η προσγείωση λίγο δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται. Δηλαδή, εάν προσγειωθείς, ας πούμε... Δεν είναι λίγο περίπλοκη κρόλερ. Οπότε θα χρειαστεί λίγο καιρός για να την καταλάβουμε. Εδώ δεν πετυχαίνει καθόλου εύκολα. Σου είπα ότι αντί να πετύχει 5-6 βόμβες, τις άλλες πάνε. Εκεί πέρα είναι... Τη βαράμε ώστε να πεθάνει. Τέλεια παιδιά, πέθανε. Where are you? Αχ ρε φίλε, αυτό με τα bot είναι ό,τι χειρότερο. Που πάνε και κρύβονται, μιλάμε λες και δεν ξέρουν ότι θα τα σκοτώσουμε. Bye bro. Ωραία. Αρκετά καλή φαίνεται. Θα πάμε σήμερα και 25k παιδιά. Θα το βγάλω στο βίντεο, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Πω, τι ωραία μπρόλερ είναι. Φύγε εδώ και δεν έσφασα τις πέτρες αυτές. Εδώ πέρα πάμε για τον καλύτερό μας εαυτό να δείξουμε. Η Σέλη εδώ δεν θα μας σκοτώσει, ελπίζω τουλάχιστον. Έτσι. Σέλη, θα φας ξύλο να μας σκοτώσεις. Μπράβο! Είσαι υπάκου. Είσαι υπάκου. Ψσσ! Πλώς έτσι, ε. Τι να κουράσεις να περπατάς μισή ώρα, βγάζεις τη σούπερ. Τι είναι αυτό ρε φίλοι, εντάξει. Τες φαμ. Πού είναι? Είναι ο πιο σπαστικό αυτό που βλέπω. Α, γεια σου αδερφέ μου. Τέλεια, συνεχίζουμε, παίρνουμε αρκετά ματσάκια. Ήδη έχουμε πάρει 2 wins. Και μαζί κάνουμε και το quest για την Janet. Όπου θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποια μπουξάκια. Μπας και τι έχουμε το gadget της. Ήδη... Να κάνει... Τι... Πώς με σκότωσε έτσι ρε φίλε. Με ξεφτύγλισε παιδιά στα 36 τρόπια. Με έκανε ξεφτυλία.
ξεφτύλα. Μπορείτε να το καταλάβετε, με έκανε ξεφτύλα. Ο Μπουλ. Αυτό είναι το κακό με την Τζανέτ, ότι αν σου έρθει τίποτα από κοντά. Επειδή κάνει το ίδιο damage όσο κάνει και μακριά. Από μακριά πιστεύω είναι πιο καλή, από μακριά. Από κοντά όχι τόσο. Αλλά θα το δούμε και παιδιά και στο μέλλον. Με τα buff, nerfs που θα τις κάνουν, ανάλογα η Supercell. Εγώ πιστεύω όταν είναι κοντά πρέπει να κάνει λίγο παραπάνω damage και γενικά να κάνει λίγο παραπάνω damage και στα δύο. Δηλαδή εντάξει, κοιτάξτε εδώ πηγαίνει να μας φάει ο πρίμο. Εντάξει, έφυγε. Ωραία παιδιά, να ξέρω είμαι άχρηστος με τις βόμβες της. Αλλά παιδιά, η προσπάθεια είναι πάνω απ' όλα. Και η υγεία. Αν δεν τη μάθουμε, ποτέ δεν θα μάθω να παίζω. Γενικά είναι λίγο δύσκολο να τη μεταχειριστείς, δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα παιδιά. Τι. Τρώει τα μάτια από το ζώο όταν είναι στον αέρα. Α, αυτό δεν το ξέρα. Νόμιζα ότι δεν τρώει. Okay. Άρα κανονικά είναι από πάνω το ζώο. Τι να είναι. Ωραία παιδιά, δεν ξέρω πόσα τροπέα μπορεί να έχουμε φτάσει τώρα. Μπορεί να έχουμε φτάσει ήδη τα 25k, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή θα είχε... Οπα, έλα. Πόσο low είναι. Βάρα. Τι, μα, στο καλό. Τι στο καλό ρε. Έλα. Τώρα ήμουν έτοιμος να βρεις χωρίς πλάκα. Μία βόμβα τον πέτυχα την τελευταία και μπαμ μπαμ. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι με τη σούπερ της, όχι το damage της, αλλά το ότι μπορείς να ξεφεύγεις. Δηλαδή είναι σαν τη σούπερ του Buzz. Να μην ξεφεύγεις πανεύκολα. Δεν χρειάζεται... Α, δεν σε κυνηγάει στον αέρα. Ωραία. Για να μην πόσα θέλουμε ακόμα. Αλλά 33. Συνεχίζουμε δυναμικά παιδιά. Εδώ πέρα έχουμε New Pin. For Janet. Ωραία. Τέλεια, 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 τέλεια. Και παιδιά μέσα σε 6 μέρες. Δηλαδή φανταστείτε λίγο. 30 tires. Δηλαδή μπορεί και, εντάξει, ήταν τα εύκολα tires όμως, δηλαδή φανταστείτε μέσα σε μία μέρα είχα πάει 10 tires 15. Γιατί όταν είναι 75 token και παίρνεις την ημέρα 2000 token, φανταστείτε εδώ λίγο δηλαδή. Ναι. Άντε χρυσό μου, θα μας βρει οι παίχτες. Άντε μισή ώρα. 9, 8 ακόμα, 8, 9, έλα, άντε, ήδη ξημερώσαμε. Δεν με εξτρελαίνει τόσο πολύ η Τζάνετ. Janet. Και παιδιά, γράψτε μου λίγο κάτω στα σχόλια. Γιατί κάποιοι φίλοι μου τη λένε Janet και άλλοι Janet. Θέλω να δω παιδιά, πώς λέγεται Janet ή Janet. Αλλά παιδιά, η Bonnie είναι καλύτερη από την Janet, ξεκάθαρα. Μιλάμε, όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός.
Αυτό ήταν καλό kill, παιδιά, πρέπει να το πείτε, ήταν full ωραίο kill. Παιδιά, μιλάμε, είναι αρκετά καλή. Και παιδιά, καταρχάς, για να έρχονται άλλα τέτοια τρελά βίντεο που πάνε με το pass, θα ήθελα, παιδιά, να μαζέψουμε 5 likes. Βασικά 10. Πάμε try hard λίγο. Γιατί, παιδιά, ξέρω ότι μπορεί η ομαδάρα μας. Και ότι μπορεί άνετα να το καταφέρει αυτόν τον στόχο. Μάλα, στο καλό. Oh my god, παιδιά, είδατε πόσο low ήμουνα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς, παιδιά, θέλουμε λίγα ακόμα. Βασικά, παιδιά, σταματάω λίγο το βίντεο και τα καταφέρω κάποια στιγμή να πάω και το ξαναρχίζω. Παιδιά, δεν μπορώ, θέλω άλλα 15. Θέλω να τα δείξω όλο βίντεο, παιδιά, τα δύο τελευταία μάτς και τα 25k. Γιατί αλλάζω, ανεβαίνω, πώς το λένε, είναι το τελευταίο κόκκινο. Ναι, ήτανε στα 16k το πρώτο. Μετά από 9k παιδιά τελειώνει και αυτό το κόκκινο και μετά παιδιά πάμε στο μοβουλί προς μπλεούδι. Ξέρω ότι τώρα μπορεί να γελάτε κάποιοι, αλλά ναι. Και είναι το πρώτο τελευταίο σήμα που θα ανέβω και μετά παιδιά max το ακμού. Πρέπει λίγο, παιδιά, όμως να αποσάρω κάνα rank 25. Δεν έχω καν rank 25 και δεν έχω και είμαι 25 και. Φανταστείτε το λίγο. Εσείς να είστε 25k και αν έχετε ούτε ένα rank 25. Εγώ θα ντρέπουμε, παιδιά. Ξέρω κάποιοι δεν έχετε και παιδιά προσπαθήστε να πάτε γιατί μη μοιάζετε σαν εμένας τον προμιστάρας. Γιατί αν μοιάζεται σε μένα, προσπαθήστε να πάτε γιατί μετά δεν θα μπορείτε καθόλου γιατί θα είσαστε με πιο δύσκολους παίχτες έτσι ώστε μπορείτε μόνο στην αρχή έτσι πιο εύκολα. Εδώ χάσαμε κάτι συνηθισμένο. Παιδιά, εγώ πιστεύω όμως με σπάει και θα τα πήγαινα καλύτερα. Λοιπόν, για να δούμε. Πάντως ξέρω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα έχει πάει max σχεδόν. Ωραία παιδιά, θέλω 12 τρόπαια παιδιά. Πρέπει να τα πάρουμε για να πάμε 25k. Δεν μιλάμε, θα είναι άλλος ένας στόχος που πετυχαίνει, παιδιά. Πριν κάνα τετράμινο ήμουνα 20k. Μετά από 4 μήνες, παιδιά, 5.000 συν 25k. Πιστεύω αρκετά καλά τρόπαια για έναν YouTuber σαν εμένα. Θα ήθελα πάρα πολύ, παιδιά, να με υποστηρίξετε ώστε να ανέβω ακόμα πιο ψηλά. Και επίσης, παιδιά, όσοι θέλετε να σας κάνω add friend, θα έχω το ID στην περιγραφή. Ναι. Να παίξουμε μαζί duo. Γιατί όχι. Μπαρι.
παιδιά, αυτός ο Λίον θέλει να με φάει, ε. Νόμισε λάθος. Δεν θα με φας, Λίον. Έχει το θέμα τώρα είναι, έχει τη σούπερ, οπότε την έβαψα. Θα προσπαθήσω, παιδιά, να τον εξοντώσω. Μη. Μπράβο, ρε. Συνεργασία, Τζανέτ. Ας το κάνω. Γέννησε σούπερ. Χαζομάρα. Δεν γεμίζει σούπερ. Μια νίκη μας λείπει από τα 25K παιδιά. Μια ολόκληρη νίκη. Λέμε. Και μετά πάμε στόχος 30K παιδιά. Και μετά 35, μετά 40, μετά 45, το τρόφι road θα έχει πάει 100K. Περιμένουμε μισή ώρα τον Brawl Stars, ως συνήθως, να, άντε ρε φιλέξια του. Μέχρι να φορτώσει αυτό το παιχνίδι, έχουμε πάει, παιδιά μόλις με βάλει, βασικά, μόλις με βάλει κάνει το βίντεο. Με έβαλε. Την ώρα που πάω να σταματήσω το βίντεο, με έβαλε. Παιδιά, νομίζω καταλαβαίνετε. Η Supercell. Ό,τι να είναι. Ωραία. Και ακριβώς πριν 2 μήνες είχαμε. Όχι 2 μήνες ακριβώς. Πριν 1,5 μήνα είχαμε πάρει ήδη. Και θα πάρουμε και τον Chromatic της επόμενης σεζόν της καλοκαιρινής. Δεν γίνεται να λείπει. Και παιδιά, ετοιμάζω μια έκπληξη για το καλοκαίρι, για το κανάλι. Μαλαέ! Τζανέτ, ε. Παιδιά, επειδή δεν γίνεται με Τζανέτ, θα πάμε με Spike, παιδιά, δεν. Με ενδιαφέρει. Θα πάμε με Spike. Ό,τι να είναι η Τζανέτ. Άντε. Με Spike, ναι. Τι εύκολα θα πάρω win. Με Τζανέτ μπορεί να πάμε και αύριο για να πάρω win. Ωραία. Shelly B. Οκ, εκεί πέρα η B παραμονεύει. B, sorry. Κοιτάξτε, έλα! Έλας με το deadline. Τη στιγμή που πάω εγώ 25K, ανεβάζει βίντεο deadline. Οι! Please, no, no. Χιλάρι, γαμώ το. Sorry, αυτό που είπα, παιδιά. Να πήραμε 6 τρόπια τώρα. Όχι σαν την Τζανέτ που τα πάμε 1-2-2-2-2-2. Ναι, θα πάμε με Spike παιδιά 25K, γιατί με την Τζανέτ θα έχει έρθει η επόμενη μέρα, η μεθεπόμενη. Θα έχει τελειώσει και η επόμενη εβδομάδα. Μπορεί και ο Μάιος, μπορεί και ο Ιούνιος. Δεν ξέρω, μπορεί και όλο το έτος. Δεν είναι τόσο σπασμένη όσο πίστευα. Στα λίγα τρόπια, δηλαδή εκεί στα 10, είναι πιο... Αγνοήστε το αυτό, αγνοήστε το, εντελώς.
Μην μπείτε κάτι στα σχόλια, σας έσφαξα. Ωραία, πρέπει παιδιά να βάλω κάποιον που να κάνω σκόνη. Παιδιά, πάμε να πάρουμε win με duo, έστω. Έστω. Γιατί θα τρελαθώ. Θα με πάνε στο τρελοκομείο εμένα. Τι... Τι μπρόλερ είναι. Τέλος πάντων. Θα προσπαθήσουμε εδώ με αυτόν τον Άννη να πάρουμε win. Παιδιά, θα με σκοτώσει ο Μπάρλεϊ. Δεν το πιστεύω, θα με σκότωνε ο Μπάρλεϊ. Φανταστείτε το λίγο. Ωραία, άλλα δύο teams για να πάμε 25k. Εδώ κανένας παιδιά δεν είναι. Ωραία, από εδώ κάτω βλέπω πολλή κίνηση. Και παιδιά, πλησιάζει το 25k. Έφυγε ένας. 25k παιδιά, GG παιδιά. 25k. Παιδιά, ξέρω κουφαθήκατε, αλλά θα πάμε να το ανοίξουμε αυτό το Mega. Τίποτα παιδιά. Η τύχη είναι πραγματικά με το μέρος μας. Πιο τυχερός από μένα παιδιά δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Παιδιά, αν θέλετε μπείτε στο κλαμπ μας Μάντις. Με εδώ, ναι. Μπείτε. Και αυτά είχα να σας πω εγώ παιδιά. Ξέρω είναι λίγο μεγάλο το βίντεο. Εμείς παιδιά θα... Ξέρω παιδιά, ναι. Ήταν μικρό το βίντεο. Όμως επιφυλάζεται μέσα στη σεζόν μπορεί μια έκπληξη. Να τύχουμε κάποιον άλλον legendary όπως την προηγούμενη σεζόν Spike. Ή μόνο Bonnie. Και τίποτα άλλο. Λέτε να τύχουμε κανένα. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ αυτό είχα να σας πω, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share στους φίλους σας, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο TikTok όπου ανεβάζω και βιντεάκια, ναι, κάποια μικρά κλιπάκια. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!